πάμε στην περιφέρεια, συνεχίζοντας σε αυτή την πολιτική επικαιρότητα, σε αυτή την γνωριμία μας, το άκουσμα των σκέψεων των υποψηφίων. Πάω στην περιφέρεια λοιπόν και καλημερίζω τον κύριο Μανώλη Παντερή, ο οποίος θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Σπύρο Βανέλη, η Κρήτη μας αλλιώς. Κύριε Παντερή, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Γουλγεράκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Παντερή, η Κρήτη μας αλλιώς, τι είναι αυτό το οποίο είναι μέσα στη δική σας τη σκέψη, στη δική σας την διεκδικητικότητα? Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι είναι δύσκολο να αποδείξεις ποιος είσαι όταν δεν σε γνωρίζουν. Αλλά πιστέψτε με, δείξτε μου εμπιστοσύνη, δείξτε μας εμπιστοσύνη, θα σας την ανταποδώσουμε στο πολλαπλάσιο. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό το νησί το έχουμε αφήσει λίγο στην τύχη του. Δεν έχει ενδιαφερθεί ποτέ κανείς πραγματικά και φανταστείτε να του δώσουμε λίγο αγάπη. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πρότυπο αυτό το νησί. Έχει τη δυνατότητα να γίνει προορισμός παγκόσμιος, για να μην πω νούμερο ένα. Περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα, θέλετε να πείτε, το έχουμε αφήσει στην τύχη του? Πώς ακριβώς το εννοείτε? Γιατί θα έρθουν και θα σας πούν ότι αυτό το οποίο έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι σπουδαίο. Εσείς πώς το εννοείτε? Δεν είπα ότι δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά φανταστείτε ότι γενικότερα στην Ελλάδα περιμένουμε κάθε 4 χρόνια, κάθε τετραετία δηλαδή στο τέλος της, για να δείξουμε ότι κάτι πάει να κάνουμε. Να φτιάξουμε ένα λάκκο, να κόψουμε ένα δέντρο που με εμποδίζει. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να δουλέψουμε. Δεν πρέπει να είμαστε πίσω από ένα γραφείο. Πρέπει να είμαστε πραγματικά μπροστά εκεί που είναι τα προβλήματα, στην καθημερινή βάση, και να δίνουμε τις λύσεις άμεσα και κέραια. Εμπιστευτείτε μας για να σας δείξουμε ποιοι είμαστε. Για πείτε μου περισσότερα πάνω σε αυτό, γιατί έτσι ξεκινήσατε την κουβέντα σας. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να είμαι ούτε πίσω από ένα γραφείο, αν μου δοθεί δυνατότητα, ούτε σε μια καρέκλα. Καμία. Σε καμιά περίπτωση. Θέλω να είμαι πραγματικά εκεί που είναι το πρόβλημα, στον δρόμο καθημερινά, γιατί εγώ είμαι στον δρόμο καθημερινά και γυρνάω την Κρήτη από μια μεριά στην άλλη και βλέπω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε πρώτο χρόνο. Και πιστέψτε με, δεν είναι τραγικά ούτε μεγάλα, απλά πρέπει κάποιος να σκύψει πραγματικά πάνω από αυτά και να δώσει ουσιαστικές λύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε άμεσα να γίνουν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Το νησί μας είναι παράδεισος. Δουλεύω στον τουρισμό 30 περίπου χρόνια και αυτό μου λένε καθημερινά οι άνθρωποι που συναντώ από όλο τον κόσμο. Εμείς δεν το έχουμε πιστέψει. Εμείς δεν θέλουμε να το δούμε διαφορετικά. Το έχουμε αφήσει τελείως στη δύση από όλες τις απόψεις. Τα σκουπίδια είναι παντού. Είναι πραγματικά λυπηρό να τα βλέπουμε όλα αυτά. Και επίσης είναι λυπηρό να έχουμε ξενοδοχεία πολύ μεγάλα, πεντάστερα, και όχι μόνο, που να μην έχουν απ' έξω, γιατί το ξενοδοχείο μέσα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά απ' έξω να μην έχει μια υποδομή, να μην έχει ένα δρόμο, να μην έχει ένα πεζοδρόμιο, να μην έχει ένα φωτισμό τη νύχτα. Φαντάζομαι τα γνωρίζετε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, να πούμε και το άλλο, ότι όλοι μας ή οι πιο πολλοί τέλος πάντων έχουμε πάει στο εξωτερικό κάποιες φορές και έχουμε δει πως λειτουργούν τα πράγματα εκεί, και εμείς εδώ δεν κάνουμε τίποτα για όλα αυτά. Θα μπορούσε λοιπόν η Κρήτη μας, το νησί μας, πραγματικά να είναι νούμερο ένα προορισμός. Η λειτουργικότητα μιας Κρήτης, η λειτουργικότητα μικρών ή μεγάλων τουριστικών προορισμών, γιατί εκεί πάει τώρα η συζήτηση, μιας και ασχολείστε 35 χρόνια με τον τουρισμό. 35-30. Γι' αυτό λέτε ότι έχει αφαιθεί λίγο πολύ στην τύχη της, επειδή επισημαίνεται αυτά τα πολύ μικρά, αλλά δυστυχώς πολύ πολύ σοβαρά, τα οποία μας λείπουν. Σοβαρότατα, πραγματικά. Πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν και σε μια πενταετία η οποία θεωρείται πρόκληση? Είναι μόνο, λέτε... Με δουλειά καθημερινή από την επόμενη μέρα ακριβώς. Χωρίς να περιμένεις ούτε μία στιγμή. Άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Φαντάζω... Για μια Κρήτη που
Υπολογίζει και υπολογίζεται όμως αυτό. Ναι, αλλά φαντάζομαι με όλη αυτή την τεχνογνωσία που θα πρέπει να έχουν τα στελέχη της, με όλη αυτή την τεχνογνωσία που έχουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι επιστήμονες, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και για να έχουμε εκείνες τις υποδομές οι οποίες χρειάζονται, που δεν θα την πατήσουμε όπως την πατήσανε τα έργα υποδομής της Θεσσαλίας και όλα αυτά τα οποία ακούμε και καταγράφουμε σήμερα, έτσι δεν είναι? Εκεί πάει το μυαλό μου. Βεβαίως, σωστά πάει το μυαλό σας. Όλα αυτά θέλουν υποδομές. Όχι ότι δεν την έχουμε πατήσει εδώ στην Κρήτη. Όχι ότι δεν την έχουμε, κύριε Παντελή, πατήσει εδώ στην Κρήτη. Βλέπε από τα Χανιά, βλέπε από τη Μεσαρά, βλέπε από το Ρέθυμνο, βλέπε από την Αγία Πελαγία, βλέπε από τη Χερσόνησο. Ναι, σωστά τη μιλάτε. Όλα αυτά χρειάζουν άμεσης αντιμετώπιση. Άμεσης όμως. Και ξαναείπα και προηγουμένως, μην περιμένουμε στο τέλος της τετραετίας. Δηλαδή να υποτιμάνε το μυαλό μας ότι φτιάξαμε ένα λάκκο που ήταν στο δρόμο και κόψαμε σε ένα δέντρο και αυτό ήταν. Τι πιστεύετε ότι έφταξε μέχρι σήμερα και δεν πήγε μπροστά έτσι όπως έπρεπε και έτσι όπως εσείς το εννοείτε? Η έλλειψη επιγμής, ενδεχόμενη η σύγκρουση με το κεντρικό κράτος, η έλλειψη, μισό λεπτό, η έλλειψη δυναμικής διεκδίκησης, γιατί από τη στιγμή που έχουν γίνει πράγματα θα έρθουν και θα σας πούμε πώς έχουν γίνει τόσα πράγματα μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει μη διεκδικητικό πλαίσιο? Δεν είπα ότι δεν έχουν γίνει πράγματα, είπα και προηγουμένως, το τόνισα και όλους. Ναι, το ξέρω ότι το είπατε, απλά το επαναλαμβάνω γιατί θέλω λίγο παραπάνω να μου το εξειδικεύσετε. Απλά δεν μπορούμε να μένουμε στο ότι κάποιος έκατσε μια καρέκλα, έκατσε 13 χρόνια και εδώ τελειώσαν όλα. Όχι, δεν πρέπει να είναι βασίλειο αυτό. Πρέπει να δώσουμε κάτι παραπάνω σε αυτό το λαό. Το έχει ανάγκη πραγματικά. Η Κρήτη έχει προβλήματα πολλά, τα οποία πρέπει να τα δούμε άμεσα. Και πιστέψτε μου πραγματικά ότι θα είμαι πραγματικά εκεί που πρέπει, καθημερινά, συνεχώς. Τι σας πειράζει πολύ περισσότερο και προσωπικά και ως παράταξη από αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει ή από αυτά τα οποία θα θέλατε επιπλέον να έχουν γίνει? Τι σας πονάει περισσότερο? Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι στον τουρισμό, θα αναφέρω πάλι τον τουρισμό. Είναι 30 χρόνια και όλες οι περιοχές που έχουμε, Χερσόνησο, Μάλια, Σταλίδα, Αμουδάρα, 30 χρόνια ακριβώς τα ίδια πράγματα συναντάμε καθημερινά. Ακριβώς. Πραγματικά είναι λυπηρό, ξαναλέω. Συναντιόνται δύο γιοταχή, όχι λεωφορεία, δύο γιοταχή συναντιόνται και δεν μπορεί να περάσει τον πρέπει να κάνει το ένα πίσω. Τα σκουπίδια είναι παντού, τα δέντρα είναι στη μέση του δρόμου και γενικά δεν έχει ένα πεζοδρόμιο να μπορεί να περπατήσουν δύο άνθρωποι. Δεν έχει ένα πεζοδρόμιο πουθενά, σε αυτά τα πεντάστερα ξενοδοχεία δεν έχει ένα πεζοδρόμιο. Ένα φωτισμό, ένα παγκάκι. Αυτό δεν είναι λυπηρό? Η λειτουργικότητα και η αισθητική για πεζούς και οδηγούς, για τον κάθε ένα από εμάς, σε οποιαδήποτε γωνιά, και δεν είναι μόνο οι τουριστικές περιοχές, είναι οι συνοικίες, είναι οι γειτονιές, είναι τα πάντα όλα. Είναι η βιομηχανία μας, όπως και να το δούμε. Μάλιστα. Κύριε Παντερή, σας ευχαριστώ για αυτές τις κουβέντες. Να είσαστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Και εγώ να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς προσωπικά και το σταθμό σας που μου δώσατε τη δυνατότητα να πω δύο κουβέντες, γιατί δυστυχώς σε αυτό έχουμε πρόβλημα, δεν υπάρχει δυνατότητα δυστυχώς. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Καλά να είστε, κύριε Παντερή. Καλημέρα σας. Καλημέρα.